Ένας αδελφός, διαβάζουμε στο Γεροντικό, στα αποφθέγματα του Αββά Σισόη του Μεγάλου, στο 43ο απόφθεγμα. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Σισόη, λέγοντας, «Πες μου κάτι ωφέλιμο». Και εκείνος είπε, «Τι με αναγκάζεις να μιλήσω μάταια, να». Ό,τι βλέπεις, κάνε. Διδασκόμαστε από αυτό το απόφθεγμα του Αββά Σισόη ότι οι Άγιοι Πατέρες πρώτα έπραταν και μετά ομιλούσαν ή σχεδόν δεν μιλούσαν καθόλου κάποιοι από αυτούς, αλλά δίδασκαν μόνο εν το πράτη. Και αυτό εμακάρισε και ο Κύριος και είπε ότι ο ποιήσας και διδάξας αυτός μέγιστος αναδειχθήσεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Διαβάζουμε και στο επόμενο, το 45ο απόφθεγμα. Πήγε στο 46ο απόφθεγμα. Πήγε κάποτε ο Αββάς Αβραάμ, μαθητής του Αββά Σισόη, σε κάποιο διακόνημα και επί μέρες δεν ήθελε να διακονηθεί από άλλον, αλλά έλεγε, «Μπορώ να αφήσω άλλον άνθρωπο να με συντροφεύει εκτός του αδελφού μου?» Και δεν δέχθηκε, αλλά υπέμεινε την ταλαιπωρία ώσπου ήρθε ο μαθητής του. Βλέπουμε πως οι Άγιοι δεν λιπόντουσαν τον εαυτό τους, ούτε άλλαζαν εύκολα την τάξη τους. Και αυτό γιατί ήταν τελείως ελεύθεροι από την φιλαυτία. 47ο απόφθεγμα. Έλεγαν για τον Αββά Σισόη ότι εκεί που καθόταν φώναξε δυνατά, «Ω ταλαιπωρία!» Του λέγει ο μαθητής του, «Τι έχεις, Πάτερ?» Και το απαντά ο γέρον, «Έναν άνθρωπο ζητώ να μιλήσω και δεν βρίσκω». Γιατί πράγματι οι άνθρωποι του Θεού δεν είναι πολλοί. Πάντοτε το ποίμνιο του Χριστού ήταν μικρό. Αλλά ο Κύριος είπε στον Απόστολο Παύλο, «Μη φοβού το μικρό ποίμνιο». 48ο απόφθεγμα. Βγήκε κάποτε ο Αββά Σισόη από το όρος του Βαντονίου στο εξώτερο όρος της Θηβαΐδος και εγκαταστάθηκε εκεί. Ήταν δε εκεί Μελιτιανοί, όπου έμεναν στον Καλαμώνα τον Ασενοήτη. Μερικοί δε ακούοντας ότι βγήκε στο εξώτερο όρος, δοκίμασαν την επιθυμία να τον δουν. Έλεγαν δε, «Τι να κάνουμε, γιατί στο όρος είναι Μελιτιανοί. Και ξέρουμε ότι ο γέρον δεν βλάπτεται από αυτούς. Για μας είναι φόβος. Θέλοντας να συναντήσουμε τον γέροντα, μην πέσουμε στον πειρασμό των αιρετικών». Και για να μην συναντήσουν τους αιρετικούς, δεν πήγαν να δουν τον γέροντα. Βλέπουμε πόσο οι Άγιοι δηλαδή πρόσεχαν, ώστε ούτε καν έχουν συνάντηση με αιρετικούς, με ανθρώπους που έχουν παρεκκλίνει από την Ορθόδοξη πίστη. Και από εδώ καταλαβαίνουμε πόσο και εμείς πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, προπάντων να μην χάσουμε την Ορθόδοξη πίστη μας, η οποία είναι τα όρια τα οποία μας έχει βάλει ο Θεός, είναι η αλήθεια, είναι Αυτός ο ίδιος η αυτοαλήθεια που μας έχει αποκαλύψει όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον ίδιο, για την Αγία Τριάδα και για τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και αν κανείς φύγει έξω από αυτήν την αλήθεια, φεύγει από το χώρο της σωτηρίας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες αγωνίστηκαν πάρα πολύ να φυλάξουν την Ορθόδοξη πίστη, η οποία είναι η συνταγή, η μέθοδος, το πλαίσιο, είναι ο οδηγός, είναι το αναγκαίο και απαραίτητο πάνω απ' όλα για να επιτύχουμε και την ορθόδοξη ζωή και έτσι τη σωτηρία μας.
τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.